Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η διάλεξη του διεθνούς φήμης οικονομολόγου, καθηγητή Τζέφρι Σάκς. Ο καθηγητής συζήτησε τρόπους με τους οποίους η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να γίνει βιώσιμη. Ο Τζέφρι Σάκς είναι πρωτοπόρος σε θέματα αηφόρου ανάπτυξης και ανώτερος σύμβουλος του ΟΗΕ. Διάλεξη με τίτλο «Η έννοια της ευδαιμονίας στον 21ο αιώνα», προσβλέποντας τον Αριστοτέλη για νέες λύσεις, και ομιλητή τον παγκοσμίου φήμης οικονομολόγο, καθηγητή Τζέφρι Σάκς, διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου. Ευδαιμονία is also the crucial idea that we need to recover today. Ευδαιμονία is Aristotle's term, the term of his age, for well-being, for flourishing, for thriving in society. Στην ομιλία του, ο καθηγητής Σάκς ανέλησε τρόπους με τους οποίους η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να γίνει βιώσιμη. Professor Sachs' lecture is of interest to all modern societies, which aim to balance economic growth and advancing the welfare of their citizens with the protection of the environment. Ο Τζέφρι Σάκς είναι πρωτοπόρος σε θέματα αηφόρου ανάπτυξης και ανώτερος σύμβουλος του ΟΗΕ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου υπηρετεί ως διευθυντής του Κέντρου για την Αηφόρο Ανάπτυξη και μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ινστιτούτου Κύπρου. Το πρωί έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπτυξε στον κύριο Σάκς την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει για ένα συντονιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Κύπρος για τις ενέργειες των κρατών της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής σε μια συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.